Αυτό που θέλαμε να δείξουμε είναι ότι κάθε περιοχή, κάθε κοινωνία έχει τα δικά της προϊόντα, έχει τους δικούς τους ανθρώπους. Θέλω να φανταστείτε ότι έχουμε μία λέσχη που λέγεται «Γεύμα αγάπης» και γυρίζουμε όλη την Ελλάδα για τον άνθρωπο. Ήμασταν στην Αθήνα το τελευταίο, πιο μπροστά ήμασταν στην Κάλυμνο, στα Γιάννενα, έχουμε πάει παντού. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, πρώτα από την Καλαμάτα, γιατί η έδρα μας είναι εδώ, και σιγά σιγά κάθε περιοχή στην Πελοπόννησο να μπορέσουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε πάλι ένα δίπλο σεμινάριο και να αναδείξουμε την περιοχή. Είμαστε μια ομάδα αρκετά μεγάλη σε όλη την Ελλάδα και η κάθε ομάδα προσπαθεί να κάνει κάτι για τον τόπο της. Όπως τώρα στις 4 Μαρτίου πήραμε την άδεια από το λιμενικό, το λιμεναρχείο, στο Βόλο κάνουμε τον πρώτο διαγωνισμό τσιπουρομεζέ. Πάλι εκεί δεν πληρώνει τίποτα κανένας, θα κάνουμε δύο σεμινάρια μικρά για το μεζέ, τι είναι δηλαδή το τσίπουρο και τι είναι ο μεζές. Και από εκεί και πέρα θα περνάει ο κόσμος και θα τους κερνάμε. Εγώ πριν ξεκινήσουμε το σεμινάριο, αντικαθυστερήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να ευχαριστήσω 5 ανθρώπους μαζί με μένα που ήταν εδώ στην Καλαμάτα και τρέχανε επί 1,5 μήνα για να γίνει όλο αυτό. 11 σεμινάρια, ξέρετε, είναι πάρα πολύ. 11 σεμινάρια, 11 ώρες δεν έχει γίνει πουθενά ποτέ. Αλλά επειδή είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά που θα κόψουμε την πίτα μας στην Καλαμάτα, γιατί έχουμε κόβουμε πίτα σε διαφορετικές περιοχές. Επειδή η έδρα μας είναι εδώ και η πόλη της καρδιάς μας είναι η Καλαμάτα, είπαμε να μαζευτούμε όλοι εδώ και να κάνουμε αυτά τα σεμινάρια, όχι μόνο μια κοπή πίτας, δηλαδή κόψαμε την πίτα, ποιος πήρε το φλουρί, πάρ' το δώρο σου και φύγε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε, δηλαδή τους ΣΕΦ από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος. Λείπουν κάποιοι ακόμα, πού είναι. Τιμωρήστε τους. Και να το ξεκινήσουμε. Θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη γιατί το πρώτο σεμινάριο του Ελαιολάδου ήταν ο Γιώργος ο Κουτέλας, αλλά έτυχε κάτι προσωπικό δικό του και δεν θα είναι εδώ, αλλά όλοι την ξέρετε, θα τον αντικαταστήσει η Βελούδο. Την ξέρετε την Βελούδο. Έτσι, Βελισάρη, και εκείνη ακριβώς ό,τι θα έλεγε ο Γιώργος θα μας τα πει και η Βελούδο. Ο λόγος δικός σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Βελισάρη Βελούδο. Είμαι τεχνολόγος τροφίμων. Είμαι πιστοποιημένη διευθυντήρια Ελαιολάδου Κελιάς. Είμαι μέλος του σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας. Αρχικά να ευχαριστήσω τη Λέσχη Αρχιμαργείων Ελλάδας για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνει να είμαστε σε αυτό. Όπως σας είπε και ο κ. Ατσιώτης, κανονικά έπρεπε να είναι εδώ ο Γιώργος Κουτέλας. Έχει μεγάλο κομμάτι από αυτή τη διοργάνωση. Έχει μιλήσει αρκετά. Ίσως είναι αύριο. Μακάρι. Ναι. Αλλά αν δεν θα είναι, ίσως του χρόνου, αν το ξανακάνετε. Ίσως μετά από 10 χρόνια, τι είναι αυτό που λέμε, αύριο θα έρθω. Να μπορέσει να είναι εδώ και να σας πει και αυτός, αυτά τα ωραία που μπορεί να πει για το Ελαιόλαδο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου. Είμαστε μία ομάδα έτσι, νέων ανθρώπων. Εμπνευστής της ιδέας ήταν ο Νίκος Κουτσούκος, βρίσκεται και σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Γιώργος Κουτέλας, ο Άρης Παπανικολάου. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε το Ελαιόλαδο και έχουμε μεγάλη γνώση και εμπειρία πάνω στο θέμα του Ελαιολάδου και θέλαμε να ενωθούμε και να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε και αυτό σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν για αυτό το προϊόν. Αρχικά
ότι το ελαιόλαδο για την περιοχή της Μεσσηνίας είναι μεγάλο κομμάτι που στηρίζει την τοπική οικονομία και όχι μόνο τη Μεσσηνία γενικά και όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι πολιτισμικό έτσι, στοιχείο του τόπου, δεν είναι απλά ένα συστατικό της διατροφής μας. Είναι συνδεδεμένο με πάρα πολλές, με τις περισσότερες ευχάριστες στιγμές μας. Η Μεσσηνία είναι η μεγαλύτερη κατακεφαλή, στη Μεσσηνία μάλλον έχουμε τη μεγαλύτερη κατακεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στον κόσμο, αυτό και μόνο λέει πολλά. Οι περισσότερες συνταγές μας, όλες έχουν το ελαιόλαδο, μάλιστα πολλές δημιουργήθηκαν με αφορμή το ότι υπάρχει αυτονία αυτό το προϊόν. Εγώ θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για κάποια πιο τεχνικά θέματα σχετικά με το ελαιόλαδο, για να μπορέσουμε έτσι να σεβαστούμε ακόμα περισσότερο αυτό το τοπικό προϊόν που το έχουμε σε αυτονία. Λοιπόν, τι είναι το ελαιόλαδο? Ελαιόλαδο είναι το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς. Παράγεται με μηχανική επεξεργασία στα ελαιοτριβεία. Είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Είναι πλούσια σε μονοακόριστα λιπαρά οξέα και πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Ωραία. Το τυποποιημένο ελαιόλαδο διατίθεται στο εμπόριο στην κατανάλωση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, στο παρθένο ελαιόλαδο, στο ελαιόλαδο, το πυρηνέλαιο και κάποια προϊόντα έτσι με ιδιαιτερότητες όπως είναι το βιολογικό, το αγουρέλαιο και τα αρωματικά ελαιόλαδα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω, υπάρχει μία σύγχυση, πολλές φορές αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, από τα ράφια που πωλείται το ελαιόλαδο, συσκευασίες που αναφέρουν ελαιόλαδο απ' έξω και νομίζουμε ότι είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ο όρος ελαιόλαδο δεν σημαίνει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα, δηλαδή από ελαιόλαδα που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία, με την προσθήκη μιας ποσότητας παρθένου ελαιολάδου. Για να καταναλώσουμε, για να αγοράσουμε ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρει το όρος έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο δεν είναι έξτρα παρθένο. Επίσης, έχει τύχει να δω σε ετικέτες τροφίμων να χρησιμοποιούν έξτρα παρθένο, να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σαν συστατικό τη συνταγή του, και να αναφέρουν πάνω στην ετικέτα τον όρο ελαιόλαδο, το αντίθετο. Όχι, πρέπει να γράφουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η ανώτερη κατηγορία, εμπορική και ποιοτική κατηγορία του ελαιολάδου είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.